συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις για την κυπριακή οικονομία. Το χορό άνοιξε ο οίκος αξιολόγηση Standard & Poor's και ακολούθησε χθες το βράδυ ο Fitch, ο οποίος αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο BBB+ από το BBB- με σταθερή προοπτική. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβάθμιση είναι τα αυξημένα κρατικά έσοδα που σε συνδυασμό με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική διατηρούν υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους καθώς και τα αποφασιστικά βήματα που έγιναν για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Νέα αναβάθμιση κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα και από Fitch λόγω ισχυρής ανάπτυξης, πλεονασματικού προϋπολογισμού και πρόσφατων καθοριστικών κινήσεων στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστίες σε όλους για την συμβολή. Συνεχίζουμε. Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει ότι η εξαγορά των καλών περιουσιακών στοιχείων της συνεργατικής από την ελληνική και η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι θα μειώσει περαιτέρω τα κόκκινα δάνεια στο 30%. Αυτή η διεθνής αξιοπιστία δεν μεταφράζεται μόνο σε χαμηλότερη επιβάρυνση για τον φορολογούμενο πολίτη, αλλά αντανακλάται και σε ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον που θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και αυξανόμενα εισοδήματα. Ωστόσο, ο οίκος τονίζει πως μέχρι τώρα η χρήση των εργαλείων για τις εκποιήσεις ήταν αμελητέα και ο βαθμός υλοποίησης του σχεδίου και η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πακέτου παραμένει αβέβαια. Εκτιμά παράλληλα ότι το κόστος για την κυβέρνηση από την κρατική χορηγία που σχετίζεται με το και το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μετά την κρατική στήριξη στον συνεργατισμό αποτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ.